Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Είστε καλά. Είστε καλά. Εντάξει. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα των επαφών μέχρι στιγμής της εξέλιξης? Να ξεκινήσω λέγοντας ότι προσβλέπω στην σημερινή πρώτη μου παρουσία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αυτό αφορά την Ουκρανία, τα ενεργειακά, την οικονομία, την ανταγωνιστικότητα, το μεταναστευτικό. Και μετά από συνεννόηση και με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους ομολόγους μου για το Κυπριακό, για αυτή μας την νέα, αν θέλετε, προσέγγιση για μια πιο ουσιαστική, πιο πρωταγωνιστική συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα στην παρούσα φάση που το βασικό ζητούμενο είναι να σπάσουμε το αδιέξοδο και να επαναρχίσουν οι συνομιλίες. Οφείλω να αναφέρω ότι είμαι ικανοποιημένος με τα όσα έχω ακούσει μέχρι στιγμής στις χθεσινές συζητήσεις με τους πρόεδρους των τριών θεσμικών οργάνων. Σήμερα το πρωί στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αλλά και σε συνάντηση που είχαμε τον Πρωθυπουργό της Σουηδίας, είναι η προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκείνο που θα γίνει, αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί έτσι ώστε με την ολοκλήρωση των εκλογών στην Τουρκία να δούμε κατά πόσον μπορεί να υλοποιηθεί. Είναι σημαντικό για μένα, είναι σημαντικό ότι γίνεται απόλυτα κατανοητή αυτή η προσέγγιση μας, χαιρετίζεται, και εκείνο που θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να εργαστούμε μαζί, και αυτό έχουμε συμφωνήσει ειδικότερα με την Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για την υλοποίηση της απόφασης. Σίγουρα θα υπάρξει καθημερινή σχεδόν επαφή, είτε στο δικό μου επίπεδο είτε στο επίπεδο των συνεργατών μας, προς την κατεύθυνση υλοποίησης αυτής της πρότασης. Όσον αφορά, όχι, μιλάμε για μια πολιτική προσωπικότητα. Σε αυτή τη φάση το βασικό ζητούμενο είναι να σπάσουμε το αδιέξοδο. Το αδιέξοδο μπορεί να σπάσει μέσα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μια προσωπικότητα που θα αναλάβει αυτό το ρόλο. Εάν και εφόσον πετύχουμε την επανέναξη των συνομιλιών, φυσικά και η τεχνοκρατική παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επιβεβλημένη. Είναι κάτι που και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει. Είναι κάτι που και εμείς το βιώσαμε κατά τη διάρκεια της τελευταίας διαπραγματευτικής διαδικασίας, ότι διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο να επιτευχθούν συγκλήσεις που ήταν προς όφελος του συνόλου του Κυπριακού λαού. Είναι και ο κύριος Γκουτέρες. Είναι και ο Γενικός Γραμματέας. Ξεκινούμε με τον Γενικό Γραμματέα και προσβλέπω σε μια συζήτηση μαζί του, έτσι ώστε να μεταφέρω πιο συγκεκριμένα, μετά και την συζήτηση που είχαμε την κυρία Ντεκάρλο στην Κύπρο, την θέση μας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα, όπου θα συζητηθούν γενικότερα οι γεωπολιτικές εξελίξεις, θα επισημάνω την ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Ηνωμένα Έθνη και στη δική μας περίπτωση και στο Κυπριακό, όπως συμβαίνει σήμερα στο θέμα της Ουκρανίας. Εξάλλου, η πρότασή μας δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντικαταστήσει τα Ηνωμένα Έθνη. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών. Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται μέσα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και ως τέτοιο θα μείνει. Θα σας βλέπουμε από τώρα και στο εξής σε όλες τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Φυσικά, αυτό έχει αποφασιστεί. Έχει αποφασιστεί εδώ και καιρό, και μέσα από την εδώ και καιρό, ενώ μετά την εκλογή μου και την επικοινωνία που είχα με τον κύριο Βέπερ, ήταν σημαντικό ότι σήμερα μου έδωσε αυτή την ευκαιρία η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα, αν θέλετε η ομάδα που την χαρακτηρίζει ο ευρωπαϊκός της προσανατολισμός, η ανάγκη για περαιτέρω ολοκλήρωση, όλα αυτά που και η δική μας διακυβέρνηση ασπάζεται. Άστε καλά. Όχι, η συμμετοχή είναι κανονικά. Δεν έχει συζητηθεί, λεχθεί κάτι διαφορετικό. Όταν συμφωνήσαμε, όταν επικοινώνησε μαζί μου ο κύριος Βέπερ, θυμάστε και πριν τις εκλογές είχα αναφέρει ότι είχαμε προσεγγιστεί και από άλλες ομάδες, επέλεξα να συμμετάσχω στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.